Εγώ δεν θέλω να κερδίσω 2-3 πόντους και να πεις «Α, είναι ωραίος ο τύπος, έρχεται με τσάντα για να είμαι σοβαρός». Εγώ θέλω να είμαι χήμα όπως είμαι και να έρθω και να αρχίσουμε να μιλάμε. Άμα σου αρέσουν αυτά που λέω για αυτά που κάνω, αξίζει τον κόπο. Εάν όχι, να σε πείσει η γραβάτα μου. Κρίση δεν έχουμε. Έχουμε. Ναι, τι κάνεις εσύ για την κρίση. Τι άλλαξες στη ζωή σου. Τι άλλαξες αυτό στη ζωή εδώ μου. Κοστίζει λεφτά, δεν κοστίζει. Ναι. Αυτό κοστίζει. Όχι. Το κοιτάζουμε αλλά δεν το βλέπουμε. Ναι. Δεν είναι, το κοιτάς ναι. Το δέντρο. Κάτσε λίγο στο χωριό εκεί, βάλε καμία ντοματούλα. Καταλάβες. Πέρασε ωραία, που ήρθες στην Αθήνα να κάνεις τι. Το 89 που ιδρύσατε την εταιρεία σας, αφορμή στάθηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που έφτιαξε. Ένας υπνάκος που έριξα στην παραλία πάνω στα φύκια. Και λέω, τι ωραία που κοιμήθηκα, ρε. Τι ωραία που κοιμήθηκα, λέω εδώ. Δεν φτιάχνω ένα στρώμα για μένα. Όταν ξεκίνησες την εταιρεία σου, πιτσιρικάς, είχες φράγκα. Φράγκα από όχι, ρε. Πήγα στα Πατήσια και όποιον ήξερα από τη μάνα μου το μικρό κύκλο που είχα, του έλεγα: δώσε μου ένα χιλιάρικο, τότε ήταν δραχμές. Και δεν θα το χάσεις. Τα πήρα τα λεφτά, τα μάζεψα από όλο τον κόσμο και τα πήγα σε μια τράπεζα. Για να δείξω ότι έχω ίδια συμμετοχή. Δεν είχα φράγκο, σου λέω. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης στη Γερμανία, 24 χρόνια. Κοίτα και ανάπηρος ήταν ήρθε ο άνθρωπος, έτσι. Μαζέψαμε τα λεφτά αυτά, τα πήγαμε στην τράπεζα, πήρα ένα χαρτί ότι έχω ίδια συμμετοχή, δεν είχα φράγκο. Μετά γυρίσαμε το δάνειο, πήραμε 90 τόσα εκατομμύρια δραχμές και γύρισα 420. Αλλά δεν έχει σημασία η συνθήκη, σημασία έχει το πάθος. Πόσο πάθος, εγώ δεν σταματιέμαι γιατί μ' αρέσει. Είπαμε, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δεν είναι αυτός που κάνει ό,τι γουστάρει. Είναι αυτός που γουστάρει αυτό που κάνει. Γιατί τα στρώματα κοκομάτ υπάρχει φερμόρ. Για να βλέπεις τι είναι μέσα. Γιατί είμαι κοντός και άσχημος και Έλληνας και μου λένε φίλε με κλέβεις. Θέλω να ανοίξεις, να βλέπεις, να δεις τι σου έδωσα, να το εκτιμήσεις ότι είναι από την ελληνική φύση και να τα αγοράσεις άμα θες. Να και η τιμή και μια χαρά όλα. Διαφάνεια. Η εξωστρέφεια σαν στρατηγική της εταιρείας σας ήταν πολύ πριν την κρίση, σωστά. Από την αρχή, ρε, τι πολύ την κρίση. Εγώ γύριζα από το ένα κράτος στο άλλο, ζούσα κάτω από πανάκριβα ξενοδοχεία, στη θέρμαση που δεν μας βλέπει κανείς. Και έπεφτα εκεί κάτω και κοιμόμουν. Την έβγαζα στο Λονδίνο, έτσι στο Παρίσι και τα λοιπά. Να μάθω τη γλώσσα. Και πήγαινα από το ένα κράτος στο άλλο. Άρα λοιπόν τα ξέρω αυτά τα κράτη. Μ' αρέσει. Είδα ότι οι άνθρωποι εκεί θέλουν να βάλουν στο σπίτι τους κάτι φυσικό. Καταλαβαίνεις, εμείς τα έχουμε τα φύκια, ξέρεις κανέναν Έλληνα έχει στο σπίτι του φύκια. Στο ξαναλέω, είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, όχι μόνο των Ελλήνων, όλων των ανθρώπων, είναι ότι όταν ζεις σε ένα περιβάλλον, κοιτάζεις κάτι, αλλά δεν το βλέπεις, δεν το αναγνωρίζεις. Γι' αυτό αποφάσισες η εταιρεία σας να έχει μόνο φυσικά υλικά και μόνο φυσικά προϊόντα για να προωθήσετε ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Όχι, το αντίθετο. Ο τρόπος ζωής είναι τέτοιος. Γι' αυτό βγήκανε τα άλλα. Βγάζεις ιδέες ναι. Όταν είσαι σε επαφή με ένα περιβάλλον που σου δίνει ιδέες. Να φτιάξει το όνομά του προς τα έξω πάλι. Θα το φτιάξουμε σιγά σιγά γιατί είμαστε τίμοι, είμαστε ωραίοι, είμαστε εργατικοί. Είμαστε ωραίοι άνθρωποι. Δεν είμαστε τίμοι, δεν είμαστε ανέντιμοι, δεν είμαστε. Είμαστε πάντα ρε, το σύστημα μας χάλασε. Βγήκαμε ξαφνικά, να το ξαναπούμε. Ήμασταν Σπαρτιάτες μεταφορικά. Γίναμε Αθηναίοι και μετά γίναμε ψευδοευρωπαίοι. Δηλαδή ξαφνικά ένας που θαύμασε τους θεούς του Ολύμπου, τους 12, δηλαδή την BMW, τη Mercedes, αυτή είναι θεοί του Ολύμπου πια. Δεν τους βλέπεις γυαλισμένους, όλους τους προσκυνάμε. Πρώτα θα πει. Δεν έχω αμάξι. Δεν έχω αμάξι, έχω μια ποδηλατιά ωραία στο Άμστερνταμ και έχω κι άλλη μία εδώ και κάνω τη δουλίτσα μου. Φέτος το καλοκαίρι ήρθα, έκανα 2.700 χιλιόμετρα. 300 ευρουδάκια μείον. Και στους αυτούς της κρίσης λέω μεγάλα δεν τα θέλω τα λεφτά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για την πατρίδα. Μικροπράγματα, αλλά όλα τα μικροπράγματα μαζί, το άθροισμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το σύνολο των μικροπραγμάτων. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή που χάνουν τη δουλειά τους, που είναι νέα παιδιά που βγαίνουν στην Ελλάδα. Θα βρούμε άλλες δουλειές. Υπάρχουν εκατομμύρια δουλειές. Τις κοιτάμε, αλλά δεν τις βλέπουμε, δεν τις αναγνωρίζουμε. Όπως... Κοιτάζουμε
Όπως οι οδοντογλυφίδες που σου είπα. Να βγει ένας από εδώ και να πάει να κόβει τα χλωρά και να τα φτιάχνει αυτά που τις αγοράζουμε. 6-7 ευρώ. Μας τα στέλνουν οι βιομήχανοι Σουηδοί. Δηλαδή, ένας άλλος... ο Έλληνας πρέπει να στραφεί προς τη φύση και η μόνο, φύση πιθανά θα του δημιουργήσει νέες. Όχι πιθανά, σίγουρα. Σίγουρα. Είναι δεδομένο. Η φύση μας έφερε εδώ, άρα είναι υπεύθυνη για μας. Αλλά εμείς την αποφεύγουμε και πάμε στο Σύνταγμα και πετροβολά ένα στον άλλον. Λες και αν μας έδιναν 2.000 ευρώ, θα βρίσκαμε λύση. Πιο πολλά αυτοκίνητα θα είχαμε, αντί για μία ώρα στη δουλειά κάναμε δύο, θα σπάζε τα μούτρα ο ένας τα αλλού, γιατί δεν έχεις που να παρκάρεις τα. Το θέμα είναι να διάσει η Αθήνα, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει, απλό είναι η λύση. Θέλω να πάμε μέσα να δούμε τα φύκια και να δούμε και το γραφείο σου. Δεν έχω γραφείο ρε σου λέω, δεν το πιστεύει αυτή εδώ. Από τη φύση, για την Ολλανδία, για την Αμερική, όπου έχουμε κόκκινο. Πόσο στο του τζίρου σας βασίζεται στις εξαγωγές? Δεν τα ξέρω βάφτα μου, δεν ασχολούμαι. Δεν, ο αδερφός μου με τα λεφτά. Εγώ δεν έχω σχέση με λεφτά. Εγώ έχω σχέση με πάθος. Καταλάβες, ρώταμε με για τέτοια πράγματα. Η στρατηγική της εταιρείας, αν λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, αν μπορούμε να τη συνοψίσουμε, είναι επιχειρηματικό, ρίσκο, αλλά με σταθερά βήματα. Σίγουρα. Αν μπορούσαμε... Ξέρεις τι είναι, απλά πραγματάκια. Ναι. Να μπορείς το βράδυ να πας στο σπίτι σου, mm-hmm. να κάνεις έρωτα με τη γυναίκα σου, mm-hmm. να δεις τα παιδιά σου, χωρίς να αγωνιάς τι έγινε με την εταιρεία. Άρα όχι... Αυτός είναι ο δρόμος. Δηλαδή, στην εταιρεία σου να είσαι για χόμπι. Σημαίνει ότι η στρατηγική της εταιρείας είναι τέτοια, ναι, μεν... Να υπάρχει επέκταση, πάντα, αλλά... Πάντα, πρόοδος, πάθος για τη δημιουργία, πάθος για την πρόοδο, ναι. Αλλά όχι εις βάρος της οικογένειας. Έχει μειωθεί τώρα ο τζίρος των... Των πωλήσεων. Ναι, όχι. Δεν μας έχει αγγίξει κρίση. Όχι. Γιατί? Όχι, δεν την έχουμε αγγίξει εμείς την κρίση. Αλλιώς πάμε. Εγώ δεν θέλω να μιλάω για αυτή. Γι' αυτό δεν θέλω να σου δίνω τίποτα. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει κρίση κατ' εμέ. Υπάρχει διαφωνία μεγάλη στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων, τίποτα άλλο. Άρα η απάντηση στην κρίση είναι να έρθουμε πιο κοντά στην κρίση. Έτσι, μπράβο. Βέβαια. Δεν βλέπεις εσύ. Εμένα με πονάει πράγματι η ψυχή μου όταν βλέπω μια μερσεντάρα μεγάλη με έναν άνθρωπο μέσα. Πονάω. Πραγματικά. Και λέω δεν μπορεί να, με το γείτονα να συνοδεύω να πάνε δύο μαζί. Δεν είναι cool όμως. Άμα έχεις μια μερσεντάρα να είσαι cool. Ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Αλλά εγώ δεν θέλω να είμαι cool. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, τι είδες... θες να είσαι. Τίποτα. Να είμαι αυτός που είμαι. Γιατί δεν μπορώ να είμαι τίποτα άλλο. Αλλιώς δεν θα περνάω καλά. Καταρχήν θέλω να έρθω να γίνω υπάλληλος στην εταιρεία. Μακάρι, περιμένω. Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι πρέπει πρώτα να ξεκινήσω το κάπνισμα για να το κόψω μετά και να πάρω μπόνους πόσο. 5%. Άμα κόψω το κάπνισμα όχι, και δουλεύω. Όχι, 3 δίνουμε, 3. 3% άμα δουλεύω στην εταιρεία ναι, και κόψω το κάπνισμα. Ναι, ναι. Και επίσης, αν δουλεύω στην εταιρεία και έρχομαι με ποδήλατο. 5%. Μπόνους. Ναι, αλλά πάλι για λεφτά μιλάμε. Εγώ θέλω να κοπεί, να, ο κόσμος να περνάει καλά. Ρε. Αυτό είναι ένα πρόσχημα. Καταλάβεις, έλα εδώ, θα σου δώσω αυτά τίποτα. Στα παιδιά σου για την Ελλάδα του σήμερα τι λες, τους μαθαίνεις να είναι υπερήφανοι. Πώς δεν είναι υπερήφανοι. Γιατί όμως πράγματι τους μαθαίνεις να είναι υπερήφανοι στην Ελλάδα. Για την αρχαία Ελλάδα, για την ιστορία. Να σου πω κάτι. Τον τουρισμό, για την Ακρόπολη. Όχι, δεν τους μαθαίνονται και καλά να είναι υπερήφανοι, γιατί η πατρίδα μας είναι η γη. Αλλά τους μαθαίνω και τους λέω ότι δεν είναι απαξιωμένο το διαβατήριο της Ελλάδος. Δεν είναι. Είναι η Ελλαδάρα. Με τα καλά και με τα κακά. Το ότι φύγαμε από το χωριό και ήρθαμε στην πόλη και αλλάξαμε και αποκτήσαμε κοιλιές και δεν είναι αυτός ο Έλληνας, σου λέω. Θα αλλάξει. Θα ξαναπάει εκεί που ήταν παλιά. Ωραίος.